θα παλεύει για πραγματικές φιλολαϊκές λύσεις. Δεν θα τους κάνουμε δικάρι όμως. Λένε ταυτόχρονα ότι πρέπει μήκυπος να τα βρούμε σε 1-2-3 ζητήματα. Όμως δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί 2-3 μικρά και λίγα καθορίζονται από τα μεγάλα τα στρατηγικά ζητήματα. Άλλωστε, ποια κυβέρνηση συγκροτήθηκε για 1-2-3 ζητήματα. Είναι και επικίνδυνο να λένε τέτοιο πράγμα. Γιατί κάθε κυβέρνηση έχει ενιαία να αντιμετωπίσει πακέτο τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τους προϋπολογισμούς, την υγεία, την παιδεία, την εξωτερική πολιτική, την ΑΟΣ, το Κυπριακό, τις σχέσεις μέσα στις πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, τι θα γίνουνε. Όλα αυτά. Ποια κυβέρνηση ασχολήθηκε με κάτι τέτοιο. Είναι άλλο πράγμα εάν φέρουν 1-2 ζητήματα θετικά, θα τα ψηφίσουμε και γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι βουλευτές του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή. Αλλά ούτε αυτό θα κάνουμε. Γιατί τις προτάσεις νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την ελάφρυνση των ανέργων, των λαϊκών οικοκυριών, από τα χρέη, τα δάνεια, για να μπορέσουν οι φτωχοί αγρότες να διευκολυνθούν να παράξουν, όλα αυτά δεν τα ψήφισε κανένας τους, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση θα κάνουμε. Πρόθυμοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Άλλωστε βλέπετε, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, που βάλε τη χώρα στα μνημόνια, πλέον έχει διασκορπιστεί σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ. Μετακομίσεις, μεταγραφές, η κυρία Τζάκρη που ήταν τότε στο Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα βρίσκεται στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλα στελέχη του πολιτικού κατεστημένου, όπως ο παραστρατήτης που ψήφισε για το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, έχει πάει και αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε πρόσφατα με την κατάσταση των ψηφοδελτίων να βρίσκεται ο ιδεολογικός μέντορας του εξυγχρονιστή Σιμίτη, κύριος Τσουκαλάς, επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνουν δηλαδή εκεί μέσα. Θα παλέψουμε τώρα ξαφνικά για τα λαϊκά ανάγκες. Κυβέρνηση θα φτιάξουμε. Δεν πρέπει να απασχολεί αυτό τον απλό κόσμο. Δεν πρέπει να απασχολεί τους εργαζόμενους ποιος θα κάτσει και θα ζεστάνει τον πισινό τους στις υπουργικές θεσούλες. Θα βρούνε άκρη. Την επόμενη μέρα ο λαός μας θα είναι ξανά αντιμέτωπος με δυσκολίες και προβλήματα με μια αντιλαϊκή κυβέρνηση της μιας ή της άλλης εκδοχής. Και εμείς ρωτάμε, ποιος θα μπορέσει να ασκήσει πραγματική αντιπολίτευση, εκφράζοντας τα εργατικά, λαϊκά συμφέροντα και μέσα σε αυτή τη Βουλή, να τους αποκαλύψει, να τους πολεμήσει από τη σκοπιά των λαϊκών δικαιωμάτων, λίγο στο ποτάμι, που έχει δηλώσει ότι θα είναι τσόντα είτε σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως οι φασίστες, ναζιστές, δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, υπόδικοι, γιάνοντες επιθέσεις. Κανείς από όλους αυτούς. Απέναντι στην κυβέρνηση μπορεί να κάνουν οι βουλευτές του ΚΚΕ. Γι' αυτό χρειάζονται με την ψήφο μας να δυναμώσουμε τα ψηφοδέλτια του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί αντιπολίτευση θα γίνεται και έξω στην κοινωνία με το δυνάμωμα των αγώνων, των διεκδικήσεων. Γιατί το ΚΚΕ είναι εγγύηση για να μην ξεγελαστεί πάλι ο λαός. Να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς και τις αυταπάτες. Να μην μεταθέτουμε για το απότερο μέλλον τις προσδοκίες μας για κάτι καλύτερο. Να μην συμβιβαστούμε δηλαδή με το τίποτα. Να μην κάνουμε σκόντο στις απαιτήσεις μας στα όνειρα των παιδιών μας. Γι' αυτό απευθυνόμαστε και σε όλο τον κόσμο. Που μπορεί να μην συμφωνεί όλα με το ΚΚΕ ή επιφυλάσσεται για κάποιες θέσεις μας. Ό,τι έχει κερδίσει όμως ο λαός μας, το κέρδισε μόνο με αγώνες και με το ΚΚΕ μπροστά. Το 2012 η εκλογική μείωση του ΚΚΕ στήχησε στη δυναμική και τη μαζικότητα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το ΚΚΕ όμως δεν το έβαλε κάτω. Με όλες μας τις δυνάμεις στηρίξαμε και προστατήσαμε σε όλους τους λαϊκούς αγώνες. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Κάθε μία ψήφος που θα πάρει το ΚΚΕ θα την καταθέσει στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, για να οργανωθεί πάλι του λαού, να ενισχυθεί η λαϊκή συμμαχία. Γιατί στις θέσεις του ΚΚΕ, στις προτάσεις του, ο εργάτης, ο άνεργος, ο υπάλληλος, ο αυταπασχολούμενος, ο φτωχός αγρότης θα δει γραμμένα τα δικά του δικαιώματα και αυτά που του πήραν πίσω στο όνομα της κρίσης και αυτά που πρέπει να διεκδικήσει. Η πραγματική δηλαδή ελπίδα βρίσκεται στην πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί το σύγχρονο, το νέο, που απαντά στις ανάγκες του λαού και της νεολαίας, είναι η Ελλάδα της εργατικής λαϊκής εξουσίας, που θα αξιοποιήσει τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης, της παραγωγής και της τεχνολογίας. Είναι η Ελλάδα στην οποία θα απομονώσουμε τους εκμεταλλευτές, σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξουσίας των μονοπωλίων. Μόνο σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχει φιλολαϊκή λύση. Μπορεί ο λαός να κάνει κουμάντο στον πλούτο που παράγει για να εξασφαλιστεί η ζωή μας. Με νέα οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας, όπου όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις, ο φυσικός και ο ρηπτός πλούτος θα κοινωνικοποιηθούν
και θα λειτουργούν για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας. Έτσι μπορεί η εργατική λαϊκή εξουσία να σχεδιάσει κεντρικά την οικονομία, να δώσει δύναμη στη φιλολαϊκή ανάπτυξη και να δώσει οριστική λύση στην ανεργία. Να καταργήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Να αναπτύξει αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, αναβαθμισμένες, σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες. Μια κυβέρνηση μόνο σε αυτές τις συνθήκες και με αυτή την κατεύθυνση μπορεί να ασκήσει φιλολαϊκή πολιτική και να ελέγχεται αποκλειστικά από το λαό. Σε αυτή την κυβέρνηση θα πρωταγωνιστήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ας αφήσουν τα ψόφια ότι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Δεν δώσαν τη ζωή τους τόσες χιλιάδες αγωνιστές. Δεν σαπίσαν τα κορμιά τόσων χιλιάδων αγωνιστών στα μπουντρούμια, στις εξορίες και στις φυλακές. Δεν έχουν απολυθεί τόσοι κομμουνιστές και αγωνιστές εργάτες από χώρους δουλειάς. Δεν έχουν ξεσπιτωθεί για αυτόν τον λόγο, για το ότι δεν θέλουμε δίθεν να κυβερνήσουμε. Και να τα λένε κιόλας μάλιστα αυτοί που προσκυνήσανε τις απαιτήσεις των ιδεαλιστών, αυτοί που παρατήσανε την ιστορία και τα ιδανικά του εργατικού λαϊκού κινήματός μας. Γι' αυτό σήμερα παλεύουμε για να δημιουργήσουμε τους όρους για να κατακτήσουμε μια τέτοια κυβέρνηση, για να κατακτήσουμε την εργατική λαϊκή εξουσία. Δουλεύουμε ακούραστα για να οργανωθεί και να σηκώσει το ανάστημά της η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Ποια άλλη πολιτική δύναμη μπορεί χωρίς υποχωρήσεις και παλινοδίες να πρωταγωνιστήσει στην οργάνωση του αγώνα του λαού για την κατάρτιση όλων των εφαρμοστικών νόμων και την ανάξη των απολειών? Ποια άλλη πολιτική δύναμη αγωνίζεται με συνέπεια και ανιδιοτέλεια για να οργανωθεί η λαϊκή αλληλεγγύη, που παλεύει για το επίδομα ανεργίας χωρίς να συμβιβάζεται με την ανεργία, που παλεύει για να μπορεί ο άνεργος να ταΐσει την οικογένειά του χωρίς να συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια και την εξαθλίωση? Δουλεύουμε ακούραστα για να οργανωθεί και να ξεσηκωθεί ο λαός, για να διαμορφωθεί η μεγάλη και επιδοφόρα συμμαχία των εργατοϋπαλλήλων, των αυταπασχολουμένων και φτωχών αγροτών ενάντια στις κυβερνήσεις, την εξουσία και τα κόμματα που υπηρετούν τα μονοπόλια. Για να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που υπηρετούν το σάπιο σύστημα. Εδώ βρίσκεται και υπάρχει πραγματική ελπίδα που θέλουν να τη θάψουν, αλλά θα την κρατήσουμε καλά στα χέρια μας για να προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να αλλάξει και θα τον αλλάξουμε με δυνατό κουκουέ. Και γι' αυτό όσες μέρες έχουν μείνει μπροστά μας, να κάνουμε τη νύχτα μέρα. Να φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Με το ψηφοδέλτιο του κουκουέ, με την ελπίδα στο στόμα, στην καρδιά και στο μυαλό μας, να μην αφήσουμε σπίτι που δεν θα πάμε, να μην αφήσουμε εργαζόμενο που δεν θα συζητήσουμε, να μην αφήσουμε φτωχό με τον οποίο δεν θα πράξουμε μαζί. Μια κοινή πορεία, η οποία πρέπει να οδηγηθεί στις 25 του μηνός και να είναι να γεμίσουν οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια, τα αγωνιστικά, τα μαχητικά, τα ανατρεπτικά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, θα τα καταφέρουμε.